Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο στον τομέα της οικονομίας, οι επιχειρηματίες των Τρικάλων καταθέτουν ενιαίο ενωτικό ψηφοδέλτιο στις εκλογές του Επιμελητηρίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 4 Δεκεμβρίου, και δείχνουν στον επιχειρηματικό κόσμο του νομού πως είναι αποφασισμένοι σε πνεύμα συνεννόησης και συνεργασίας να δώσουν μια νέα αναπτυξιακή πνοή στον τόπο. Επικεφαλής του ψηφοδελτίου, ο επιδιοθητής πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κ. Βασίλης Γιαγιάκος, ο οποίος μιλώντας στην TRT, σημείωσε πως θα πρέπει να περάσει το μήνυμα πως το Επιμελητήριο είναι εδώ και στηρίζει τον επιχειρηματία και να του δώσει διέξοδα σε μια σκληρή πραγματικότητα που καθημερινά διαμορφώνεται γύρω μας. Ευελπιστούμε ότι αφού περάσουμε το μήνυμα αυτό ότι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να ασχοληθούν με την παραγωγή προϊόντων, θέλουμε να πείσουμε και την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη ότι θα πρέπει τα Τρίκαλα, τα οποία είναι πρώτα σε παραγωγή τυροκομικών προϊόντων στην Ελλάδα, έχουν κυπευτικά προϊόντα πολλά και πάρα πολλά άλλα προϊόντα παραγόμενα, να καθιερωθούν τα Τρίκαλα σαν η περιοχή που θα γίνεται η έκθεση τρόφιμα και ποτά στην περιφέρεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποψήφοι είναι με τον κύριο Βασίλη Γιαγιάκο, ηγετικά στελέχη του συνδυασμού του κυρίου Βασίλη Λιάγκα, ο οποίος είχε διεκδικήσει σε μια ιστορική μάχη για το Επιμελητήριο την Προεδρία το 2006. Μεταξύ αυτών οι κύριοι Καλέας, Πλαβός, Αργυρίου, Τσίνας, Μπουτζιόλης, Κόκας, ενώ συμμετέχει για πρώτη φορά και ο Χρήστος Ζαραμπούκας.